Ωραία. Είμαστε λίγες ώρες πριν την εορταστική συναυλία που θα δώσει η Χοροδία Χίου με την Ορχήστρα Δραματίου του Κράτς, η οποία φτάνει σε λίγες ώρες στο νησί μας. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Δεν θα ήμασταν σήμερα σε αυτή την πολύ ευχάριστη θέση χωρίς την πολύτιμη υποστήριξη των χορηγών μας, τόσο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που είναι συνδιοργανωτής, όσο και του Δήμου Χίου που έχει δώσει την αιγίδα του για αυτήν την εκδήλωση και βέβαια της ιδιωτικής πρωτοβουλίας του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, της κυρίας Προκοπίου, του Ομίλου Επιχειρήσεων Μπελές και της Astra Airlines και των πολλών ακόμα υποστηρικτών μας. Τώρα βλέπετε μια άδεια σκηνή, αύριο θα είναι κατάμεστη, θα έχει 40 χοροδούς, μια ολόκληρη ορχήστρα. Το αποτέλεσμα θα είναι πολύ όμορφο για όσους έχουν την ευκαιρία να έρθουν. Να θυμίσω ότι η εκδήλωση αρχίζει στις 8 η ώρα, η είσοδος είναι ελεύθερη και περισσότερα πράγματα για το πρόγραμμα θα σας πει η πιανίστα της χοροδίας που έχει κάνει όλη την προετοιμασία μαζί με τους χοροδούς αυτό το διάστημα. Και θα σας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας. Η συγκεκριμένη συναυλία ξεκινά μία σύμπραξη και ένα πολιτιστικό διάλογο. Αρχίζει γενομένης από την Αυστρία. Ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, οφείλω να ομολογήσω. Πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς. Και εθελοντική δουλειά. Εθελοντική, κυρίω εθελοντική. Κυρίω εθελοντική, διότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμη και οι αμοιβόμενοι δεν θα αμοιβθούν ανάλογα με το τι έχουν προσφέρει και πώς έχουν συμπράξει. Είναι λοιπόν ένα αποτέλεσμα μιας πολύ πολύ σκληρής δουλειάς της μαέστρου μας, της κυρίας Αγγέλας Τσιμπυρλού και των υπολείπων που συμμετέχουμε και συμπράττουμε. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι συμμετέχουν εκτός από εμένα και δύο άλλοι μουσικοί από τυχείο, ο Πέζος, ο οποίος θα παίξει βιόλα και ο κύριος Κοταράς, ο οποίος θα παίξει κοντραμπάσο. Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένη όχι μόνο για τη συμμετοχή μου στη συγκεκριμένη βραδιά, αλλά γιατί θεωρώ ότι ξεκινά πραγματικά ένας πολιτιστικός διάλογος με άλλους τόπους, με άλλες χώρες και μια και η μουσική είναι μία και είναι γλώσσα και τρόπος επικοινωνίας, θεωρώ ότι όλο αυτό γίνεται πράξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι με τον τρόπο τους έχουν συμπράξει για την πραγματοποίηση αυτής της βραδιάς και να σας ευχηθώ μια καλή ακρόαση με ένα πρόγραμμα εξαιρετικά πολύτιμο για μένα, εξαιρετικά πολύτιμο μουσικά, έργα δυτικής μουσικής, εορταστικά, με κύριο γνώμονα το γεγονός της γέννησης του Χριστού, τα Χριστούγεννα. Σας εύχομαι από ψυχής μια καλή ακρόαση. Ο εθελοντισμός είναι αυτό που τελικά δίνει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτήρα σε ό,τι όμορφο φτιάχνεται. Γιατί όποιος ασχολείται εθελοντικά με κάτι, αυτό που τον κινητοποιεί είναι η ιδέα, είναι η προσπάθεια για κάτι όμορφο, ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και πραγματικά όλη αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση την κινητοποιεί μια ιδέα που ξεκίνησε από τη μαέστρο μας. Η ιδέα να συμπράξουν δύο πολύ αξιόλογοι πολιτιστικοί φορείς, δύο χώρες να έρθουν πιο κοντά, να συνδιαλεχθούν μουσικά και να προσφέρουν μια πολύ όμορφη γιορτή της μουσικής. Γιατί πραγματικά η μουσική ενώνει, μιλάει στην ψυχή μας και χτίζει γέφυρες. Σας περιμένουμε όλους αύριο 8 η ώρα στο Ομίριο.